Με τα εθνικά θέματα θα ασχοληθούμε τώρα και για τα όσα ακούσαμε χθες στο Πολεμικό Μουσείο από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, αλλά και για τα όσα συμβαίνουν στη Γαλλία. Έχω δίπλα μου και τον ευχαριστώ τον πρέσβη τιμή, τον κύριο Γιώργο Εφαντή. Καλώς ήρθατε, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Φίλιππα. Σας ρώτησα λίγο πριν ξεκινήσουμε αν είχατε πάει χθες στο Πολεμικό Μουσείο και αν ακούσατε τις δύο ομιλίες του κύριου Καραμαλή και του κύριου Σαμαρά. Τις άκουσα στην τηλεόραση. Τις ακούσατε, οπότε ξέρετε τι έχουν πει. Για τα εθνικά θέματα θέλω να σας ρωτήσω. Πώς ακούσατε αυτά που είπανε? Αν δεν σπίμα άκουσα τον κύριο Σαμαρά λέει τρώμε σφαλιάρες από την Αλβανία, από την Τουρκία και από τη Βόρεια Μακεδονία. Νομίζω ότι λένε δυνατά αυτό που συμβαίνει και είναι αυτονόητο, αλλά το σύστημα και η επιρροή του πάνω στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα επιδοτούμενα από το σύστημα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κρύβει. Για παράδειγμα, όλοι νομίζουν ότι κάτι έγινε που ο κύριος Μπελέρης εξελέγει ευρωβουλευτής. Ο κύριος Μπελέρης παραμένει στην φυλακή. Μέχρι τον Οκτώβριο σίγουρα. Θα παραμείνει και μετά τον Οκτώβριο. Ζητά ανταλλάγματα ο κύριος Ράμα από την Ελλάδα. Μάλιστα. Θα πληρώσουμε λοιπόν και λίτρα. Θα πληρώσουμε και λίτρα. Προφανώς. Είναι μέσα στην κανονική αντίληψη της αλβανικής παράδοσης να ελευθερώνεις εχμάλωτο εν αντιλήτρων. Ο κύριος Μπελέρης είναι εχμάλωτος. Από τη στιγμή που διεκδίκησε το δικαίωμά του στη Χιμάρα να είναι Έλληνας, να εκφράσει τον ελληνισμό της Χιμάρας, που κατά το αλβανικό κράτος δεν υπάρχει, συλλαμβάνεται εχμάλωτος και καλείται η Ελλάδα, λέει Έλληνας, δεν λέει Αργεντίνος, ναι, να πληρώσει τα λίτρα. Και θα τα πληρώσει τα λίτρα, υποσχόμενη η Ελλάδα να μην φέρει προσκόμματα στην ενταξιακή πορεία αυτού του λαμπρού ευρωπαϊκού κράτους, μοντέλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία επερώμεθα ότι ανήκουμε, που είναι η Αλβανία. Θα ξεμπλοκάρουμε κεφάλαια, θα πάρει λεφτά δηλαδή για την ενταξιακή διαδικασία της χώρας του ο κύριος Ράμα, τα οποία δεν δικαιούται, είναι λεφτά Ευρωπαίων φορολογουμένων και ο κύριος Ράμα τα βάζει στην τσέπη του, η Αλβανία γίνεται ένα αυταρχικό κράτος, ναρκοκράτος, ένα αυταρχικό ναρκοκράτος που δεν έχει καμία σχέση, καμία δουλειά ούτε στο ΝΑΤΟ ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλην όμως αυτό θέλει η Γερμανία πρωτίστως, με τις πλάτες στις οποίες κινείται ο κύριος Ράμα, και ο κύριος Μητσοτάκης ξέρει τι θα κάνει, θα πληρώσει, δηλαδή θα πληρώσουμε, διότι δεν πληρώνει η ιδιωτική του περιουσία, και ο κύριος Μπελέρης θα αφαιθεί ελεύθερος να πάει να ασκήσει στην Αλβανία τα καθήκοντά του και θα του τραβηχθεί και μια απαγόρευση εισόδου στην Αλβανία, δηλαδή ότι αν ξαναμπεί στην Αλβανία θα ξαναπάει φυλακή. Θα διακοπεί η ποινή του. Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν. Ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Καραμαλής έχουν διπλωματικούς συμβούλους που τους λένε την αλήθεια, ξέρουν τι θα συμβεί. Ο κύριος Καραμαλής αυτά που είπε για το συνυποσχετικό με την Τουρκία είναι αυτά τα οποία συζητάει η κυρία Παπαδοπούλου. Ήταν έντονα κριτικός ο κύριος Καραμαλής. Πιο προσεκτική γλώσσα, αλλά έντονα κριτικός. Λέτε πιο προσεκτική, δεν χρησιμοποιήσε φραστικά πυροτεχνήματα. Αυτό λέω, αυτό εννοώ. Αλλά, επί της ουσίας είπε ότι η Ελλάδα, προκειμένου να πάρει ένα είδος συνυποσχετικού, θα εκχωρήσει στο Διεθνές Δικαστήριο το δικαίωμα να αποφασίσει το Διεθνές Δικαστήριο τι εύρος χωρικών υδάτων θα έχουμε, ποιοι βράχοι μας ανήκουν, ποιοι βραχονισίδες μας ανήκουν, ποια νησιά μας ανήκουν. Αυτό είπε ο κ. Καραμαλής, το οποίο για τους παρικούντες στην Ιερουσαλήμ δεν είναι νέο. Αυτό λένε οι Τούρκοι, αυτό εξηγούν οι Τούρκοι σε όποιον θα ήθελε να τους ακούσει, ξένο διπλωμάτη στην Αθήνα, Άγγλο-Γάλλο-Πορτογάλο, και το γνωρίζει ο κ. Καραμαλής και προειδοποιεί δημόσια τον Πρωθυπουργό. Το ερώτημα είναι τι προτίθεται να κάνει για να το αποτρέψει. Είναι πρόεδρος της ΣΕΚΑΠ. Τι προτίθεται να κάνει για να το αποτρέψει. Ο κ. Καραμαλής τι να κάνει, δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Μα είναι η δουλειά κάθε πολίτη, όχι μόνο του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος πλέον λειτουργεί και τα είπε αυτά με την ιδιότητα του απλού πολίτη, δεν έχει κρατικό αξίωμα, ούτε καν μέρος του κοινοβουλίου. Είναι υπόθεση κάθε πολίτη να τα αποτρέψει. Διότι αν αφήσουμε το σύστημα αυτό, το οποίο είναι ένα καθεστώς, συμπεριφέρεται στη χώρα όπως ο κύριος Ναζαρμπάκεφ συμπεριφέρεται στο Καζακστάν. Και το Καζακστάν είναι μεγάλη και πλούσια χώρα, κάτι θα μείνει. Για την Ελλάδα δεν είμαι διόλου βέβαιος ότι θα μείνει κάτι μετά την επέλαση. Σας βλέπω πολύ απογοητευμένο. Πολύ απογοητευμένο σας βλέπω.
Κοιτάξτε, είμαι χαρούμενος που θα κερδίσει το χρυσό μετάλλιο στο Μήκος ο άλτης μας, έτσι. Ο Τεντόγλου. Ο Τεντόγλου. Αλλά πέραν αυτού, πραγματικά, και ελπίζω να πάει καλά και η εθνική στον μπάσκετ, πέραν αυτού, δεν βλέπω λόγο να είμαι ευχαριστημένος. Όχι, λέω για τα εθνικά θέματα και την πορεία, ειδικά με τα ελληνοτουρκικά. Σας βλέπω, σε σχέση και με παλαιότερες συζητήσεις που έχουμε κάνει, είστε λίγο πιο ανήσυχος. Είμαι ανήσυχος γιατί πλησιάζει η ώρα όπου οι Τούρκοι θα πάρουν τα ανταλλάγματα της πολιτικής τους. Οι Τούρκοι μας έχουν κάνει μια μεγάλη παραχώρηση. Δεν κάνουν παραβιάσεις. Και το βασικό επιχείρημα αυτό σε κάθε συζήτηση. Από τη στιγμή λοιπόν που εμείς αυτό το πήραμε ως το μέγιστο αντάλλαγμα, οι Τούρκοι θα πάρουν και αυτοί το μέγιστο αντίτιμο για αυτό που μας δώσανε. Μας δώσαν την ησυχία μας, δηλαδή στον κύριο Μητσοτάκη δώσαν την ησυχία του, ο οποίος ετοιμάζεται να εκποιήσει, το έχω ξαναπεί, το 1/3 της αεροπορίας μας, 90 αεροσκάφη. Λοιπόν, ακριβώς με το επιχείρημα ότι δεν υπάρχει και λόγος να τα έχουμε, δεν γίνεται τίποτα στο Αιγαίο. Οι Γερμανοί λένε ότι είμαστε παρανοϊκοί που φοβόμαστε την Τουρκία, δεν επιδιώκει τίποτα η Τουρκία. Συνεπώς, έχει έρθει η ώρα που οι Τούρκοι θα πάρουν το αντίτιμο της ησυχίας που μας έδωσαν. Και ποιο θα είναι το αντίτιμο αυτό, λέτε? Θα είναι η πλήρης αποστατικοποίηση των νησιών και η συζήτηση του καθεστώτος τους στο Διεθνές Δικαστήριο. Πρώτα η αποστρατιωτικοποίηση, παράλληλες διαδικασίες, αποσύρουμε το στρατό μόνοι μας και ο θελός, ο κ. Γεραπετρίτης, λέει ότι το συζητάμε με τους Τούρκους. Το κάνει από μόνος του. Του το λέει η Αμερικανική Πρεσβεία και το κάνει. Και γι' αυτό το πράγμα έχουν υπάρξει και άλλοι, χάρη στα Wikileaks, ξέρουμε ότι έχουν υπάρξει και άλλοι υπουργοί εξωτερικών που οι Αμερικανοί διπλωμάτες τους αναγνώριζαν ως ομότιμους Αμερικανούς. Ο κύριος Γεραπετρίτης είναι ακόμη χειρότερος, διότι αυτός κάνει την παρούσα εκποίηση. Οι άλλοι ήσαν πρόθυμοι να εκποιήσουν, δεν τους έδωσε η ιστορία την ευκαιρία. Είχαν κάνει τους γύρους των διαπραγματεύσεων, ήσαν έτοιμοι να φτιάξουν συνυποσχετικό. Ήσαν εφιάλτες που δεν πρόλαβαν. Ο κύριος Γεραπετρίτης φιλοδοξεί να προλάβει. Μάλιστα. Πάμε τώρα, σας παρακαλώ, και στα της Γαλλίας. Ξεκινήσαμε να το συζητάμε λίγο πριν ξεκινήσουμε εδώ την εκπομπή, αλλά μας πρόλαβε το σύνολο και δεν προλάβατε να το τελειώσετε. Μου είπατε ότι αυτό που εισπράτεται είναι ότι υπάρχει μία οργή κατά του Μακρόν. Και αυτό είναι που εκφράστηκε κυρίως. Μα υπάρχει... Δηλαδή ήταν άνοδος της ακροδεξιάς βέβαια, αλλά αυτό έχει να κάνει με την οργή κατά του Μακρόν. Κοιτάξτε, η ακροδεξιά είναι μια ετικέτα που έχει κολλήσει το ελληνικό εγχώριο σύστημα, αλλά και διάφοροι, και το σύστημα των Βρυξελών, στην κυρία Λεπέν. Η κυρία Λεπέν δεν έχει τίποτε το ακροδεξιό, περισσότερο από ότι ο Μακρόν. Είναι και οι δύο εξίσου αυταρχικοί και αν θέλετε... Ο κόσμος στρέφεται προς την κυρία Λεπέν όχι γιατί γοητεύθηκε από τις ιδέες της, αλλά γιατί απελπίστηκε από την πραγματικότητα που επί 5 συναπτά έτη του έχει επιφυλάξει ο κύριος Μακρόν στη Γαλλία. Λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος τσάκισε τα κίτρινα γυλαίκα, ο οποίος τσάκισε το δικαίωμα των Γάλλων στη συνταξιοδότηση, ο οποίος δεν καταφέρει να απογειώσει τη γαλλική οικονομία και ο οποίος ετοιμάζεται τώρα να υποστηρίξει μια πολεμική βιομηχανία, η Γαλλία. Θα αναπτύξει πολεμική βιομηχανία και για να αναπτύξει πολεμική βιομηχανία χρειάζεται πόλεμο και λέει ότι θα στείλω στρατεύματα στην Ουκρανία και δει στην Οδυσσό. Λοιπόν, απέναντι σε αυτήν την προοπτική, ο κόσμος ψηφίζει στη Γαλλία την κυρία Λεπέν. Ψηφίζει και αριστερά ένα κομμάτι. Αυτό πήγα να σας πω. Γιατί δεν ψηφίζει την αριστερά, ναι, που μάλιστα κατέβηκε και ενωμένη τώρα. Διότι η αριστερά ουσιαστικά θα μπορούσε κάλλιστα, αυτοί που κάναν το νέο λαϊκό μέτωπο, το οποίο είναι και βεβήλωση του παλιού λαϊκού μετώπου που ήταν σοσιαλιστές κομμουνιστές, και να αντιμετωπίσουν τους Ναζί. Με την εξαίρεση του κόμματος του Μελανσόν, όλοι οι άλλοι θα μπορούσαν να είναι υπουργοί του Μακρόν. Και ο Μακρόν αυτό τους λέει. Ελάτε να φτιάξουμε κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Αφήστε το Μελανσόν στη γωνία και ελάτε σε μένα. Ο κύριος Γκλίξμαν είναι υπέρ όσων κάνει το Ισραήλ. Ναι. Θέλει να στείλουμε στρατό στην Ουκρανία. Εντάξει, θέλει να μην του συνταξιοδοτούνται οι Γάλλοι στα 68, όπως θέλει να το πάει ο Μακρόν, να συμφωνήσουμε στο 65. Τη στιγμή που συνταξιοδοτούνται στα 60 οι περισσότεροι.
Ανάλογα με... Τώρα θα κάνω μια παρένθεση. Με τα χρόνια υπηρεσίας που είχα. Να σας πω κάτι, θα κάνω μια παρένθεση, γιατί εμείς έχουμε βαρεθεί και κουραστεί τόσα χρόνια να ακούμε για την Ελλάδα. Εμείς έχουμε σύνταξη τα 67. Εμείς έχουμε σύνταξη τα 67. Εντάξει. Ναι, αλλά τα λέμε και αυτά. Πιάνουμε δουλειά κατά μέσον όρο, αμοιβόμενη δουλειά, όχι μαύρη, και ασφαλιστικές εισφορές. Οι Γάλλοι όμως 20 ετών, 19 ετών ήδη δουλεύουν. Δουλεύουν, λέτε, νωρίτερα. Ακριβώς. Έχουν πληρώσει κοινωνικές εισφορές. Αυτές εξανομίζονται. Και δεν είναι τύποι οι Γάλλοι οι οποίοι θα καθίσουν να το δουν αυτό με σταυρωμένα χέρια ή θα πάνε στις πλατείες να φωνάζουν και θα το αναθέσουν σε κάποιον άλλον να το κάνει. Ναι. Ήδη είναι η κυρία Λεπέν. Την κυρία Λεπέν την έχει υποτιμήσει και την υποτιμούν οι αναλυτές. Ειλικρινά, έχω εκπλαγεί από τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πάει ποτέ στη Γαλλία παρά μόνο τουρίστες. Δεν ξέρουν γαλλικά για να παρακολουθούν τα γαλλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και βγαίνουν και μιλάνε στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις περί Γαλλίας. Εγώ λέω κάτι πολύ απλό. Η κυρία Λεπέν θέλει να πάρει τη θέση του Μακρόν. Και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιεί τις κοινοβουλευτικές εκλογές και την πρωτοκαθεδρία του κόμματός της εκεί και την ανάληψη της Πρωθυπουργίας ο κύριος Μπαρντελά όταν θα αναλάβει τη νέα κυβέρνηση, η οποία σύμφωνα με το Γαλλικό Σύνταγμα εκτελεί τις εντολές του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, θα παραιτηθεί. Δεν πρόκειται να εφαρμόσει την πολιτική Μακρόν. Ο Μπαρντελά, διότι θα καταβαλήσει. Άρα δεν μπορεί να γίνει συγκατοίκηση, λέτε. Μα ακριβώς. Η Λεπέν θα χρησιμοποιήσει την αδυναμία να υπάρξει αλλά συγκατοίκηση. Αλλά για ένα χρόνο δεν μπορεί να γίνουν εκλογές πάλι. Κανονικότατα. Μπορεί να παραιτηθεί ο κύριος Μακρόν. Εάν ξαναδιαλύσει ή υπάρξει μια αδυναμία να κυβερνηθεί η Γαλλία, πρώτα αυτό θα είναι τεράστιο πλήγμα σε αυτό που όλοι στην Ελλάδα ονομάζουν Ευρώπη, όπως ξέρω εγώ, που είναι κάτι το όρος Φούτζι, ας πούμε, της Ελλάδος. Είναι η Ευρώπη. Με αυτό το αφηρημένο πράγμα, η Γαλλία καταραίει, θα μπει σε βαθύτατη πολιτική και οικονομική κρίση, διότι δεν θα υπάρξει συγκυβέρνηση. Δεν μπορεί να υπάρξει συγκυβέρνηση και θα υποχρεωθεί ο Μακρόν να παραιτηθεί νωρίτερα και να υπάρξουν προεδρικές εκλογές. Η Λεπέν, μόνη της ελπίδα να γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι να μην εφαρμόσει την πολιτική του Μακρόν, μέχρι να εκλεγεί τουλάχιστον. Και συνεπώς δεν θα μπορεί η Γαλλία να υποστηρίξει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν θα μπορεί να υποστηρίξει την πρόθεση Μακρόν να στείλει στρατεύματα, δεν θα μπορεί η Ευρώπη να στηρίξει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και όταν ο Τραμπ εκλεγεί, γιατί εκεί πηγαίνουμε, και πει ότι η Ουκρανία, αν θέλετε να κάνετε πόλεμο στην Ουκρανία, αγαπητοί Ευρωπαίοι, είναι δικιά σας δουλειά, εγώ γυρίζω την πλάτη μου, αν με πληρώνετε τις μετρητής, θα σας δώσω κάποια ναι. πολεμικά μηχανήματα. Τότε λοιπόν, μπροστά σε αυτήν την αδυναμία της Ευρώπης να στηρίξει τον πόλεμο που προσπαθεί να φτιάξει και η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και οι Γερμανοί και οι Πολωνοί και όλοι αυτοί να φτιάξουν ένα νέο ευρωπαϊκό πόλεμο στην Ουκρανία με τη Ρωσία, αυτό το σχέδιο καταραίει. Και ακριβώς σε αυτή την κατάρρευση, αυτή η κατάρρευση δεν θα είναι μια πολιτική. Ξέρετε, δεν κατέρευσε μια παρονιχίδα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Καταραίει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Δεν έχει νόημα. Η Ευρώπη πλέον θα στερείται στο ορατό μέλλον φθηνής ενέργειας. Αφού δεν θα έχει φθηνή ενέργεια, καθίσταται αυτό που λένε οι Αμερικάνοι irrelevant, επουσιώδης, στην παγκόσμια παραγωγική διαδικασία. Καθίσταται επουσιώδης. Η παγκόσμια παραγωγική διαδικασία επιστρέφει εκεί που ήταν πριν 5 με 7 αιώνες, δηλαδή στην Κίνα και στην Ινδία. Αυτές οι χώρες παράγουν την συντριπτική πλειοψηφία του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος. Η προσπάθεια να ανακοπεί αυτή η τάση με πόλεμο, στον οποίο άμα είσαι σε πόλεμο, θέλεις, δεν θέλεις, αγοράζεις τα όπλα. Δεν είναι σαν τα καλλιντικά, που αν θέλεις τα αγοράζεις. Άμα είσαι τα πόλεμο, όπλα, χρειάζεσαι όπλα. Είναι υποχρεωτικά. Yeah. Και εκεί αυτή είναι η ελπίδα του ευρωπαϊκού κεφαλαίου, ότι φτιάχνοντας έναν πόλεμο στην Ουκρανία, χρηματοδοτώντας και στηρίζοντας έναν πόλεμο στην Μέση Ανατολή, θα ανακάμψουν οικονομικά. Η άλλη πλευρά δεν είναι τόσο χαζή. Δεν είναι τόσο χαζή. Και μπορεί να ανταποκριθεί, όπως δείχνει η Ρωσία, πολύ καλύτερα σε συνθήκες πολεμικής βιομηχανίας. Αν πρόκειται να πάρει κάποιος τρίτος όπλα και πυρομαχικά, θα του έρθει πολύ φθηνότερα να τα πάρει από τους Κινέζους και τους Ρώσους στο μέλλον, μάλιστα. από το να τα πάρει από τους Ευρωπαίους, οι οποίοι έχουν δυσκολία να οργανώσουν. 500 δις χρειάζεται η Ευρώπη για να αναπτύξει πολεμική βιομηχανία. Μπορώ να υποβάλω το απλό ερώτημα, από πού θα βρεθούν αυτά? Από τις δικές μας τσέπες, από το δικό μας βιωτικό επίπεδο. Διότι θέλουμε να τα επενδύσουν εκεί. Τώρα,
Καταλαβαίνω τώρα γιατί κάνω μια συνολικά γεωπολιτική ανάλυση και όλων των επιπτώσεων, των πιθανών επιπτώσεων για το πώς θα πάνε τα πράγματα στη Γαλλία. Αλλά αυτό που ακούω και βλέπω εγώ είναι απλοϊκό, θα σας το μεταφέρω όπως το ακούω από ρεπορτάζ, από αναλύσεις, από δηλώσεις που βλέπω. Τον απλό Γάλλο πολίτη, τι λέει, να δοκιμάσουμε και τη Λεπέν να δούμε πώς, τι θα κάνει. Ακούγεται απλοϊκό. Αλλά γι' αυτό έχει φτάσει και που έχει φτάσει η Λεπέν και ενδεχομένως να βγει κιόλας. Ο απλός Γάλλος πολίτης, να σας το αντιστρέψω, ναι. Ο απλός Γάλλος πολίτης δεν λέει να δοκιμάσουμε τη Λεπέν. Λέει να ξεφορτωθούμε τον Μακρόν. Ναι, αλλά... Ποιος μπορεί να το ξεφορτωθεί αλλά τον Μακρόν. Αλλά κάποιον θα φορτωθούμε. Ναι. Ποιος μπορεί να ξεφορτωθεί τον Μακρόν. Εάν μπορούσε να τον ξεφορτωθεί αριστερά, ο Γάλλος πολίτης θα ψήφιζε την αριστερά, ναι. Και όχι τη Λεπέν. Όμως η αριστερά είναι κατατερματισμένη, είναι αλωμένη, έχει θέσεις παρόμοιες με τον Μακρόν και πολιτικές παρόμοιες με τον Μακρόν. Και λίγο παροχημένη νομίζω. Παροχημένη είναι γιατί είναι όλα τα άλλα. Έχει υιοθετήσει τις πολιτικές του αντιπάλου. Ναι. Αλλιώς θα ήταν ένας πολύ καλύτερος και δοκιμασμένος στη Γαλλία υποψήφιος. Δεν υπάρχει όμως κάτι αντίστοιχο όπως το πρόγραμμα του Μιτεράν που έδινε μια ελπίδα στη Γαλλία και στην Ευρώπη. Δεν υπάρχουν τέτοια πρόσωπα. Δεν υπάρχουν, λοιπόν, όχι, και δεν υπάρχουν και τέτοια προγράμματα. Ο Μιτεράν δεν ήταν αδιαμφισβήτητη προσωπικότητα. Δηλαδή, θέλω να πω, ήταν προσωπικότητα, αλλά υπήρχαν και άλλες ισχυρές προσωπικότητες. Ναι. Είχε ένα πρόγραμμα και μια προσωπική άβρα που έλεγε ότι μπορεί να το εφαρμόσει. Και προσπάθησε να το εφαρμόσει. Τώρα κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Ο μόνος presidential που λένε στη Γαλλία. Ναι. Είναι διαρκώς περισσότερο η Μαρίν Λεπέν, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τα ελληνικά κόμματα τύπου ελληνικής λύσης κτλ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ καλά μορφωμένος, ξέρει πολύ καλά τι θέλει. Αλλά η απόψη της όμως σε πολλά θέματα, κύριε Φαντή, είναι αυτό που λέμε ακροδεξίες. Γιατί οι απόψεις του Βορύδη και του Άδωνη, ποιος κυνηγούσε με τσεκούρια τους συμφοιτητές. Εντάξει τώρα. Εγώ είχα σε ένα σχολείο που είχε υποφέρει από αυτόν τον άνθρωπο. Είχε υποφέρει από μια τραμπούκικη δραστηριότητα. Έδερνε μέσα στο Κολέγιο Αθηνών, πάντα διαφωνούντα. Και ήταν και εύσωμος. Λοιπόν, γιατί είναι η Λεπέν ακροδεξιά και δεν ο Βορύδη. Για τις απόψεις της λέω και αυτά που εκφράζει για τη μετανάστευση. Δεν έχει δείρει κανέναν η Λεπέν. Δεν έχει πάρει τσεκούρι στα χέρια. Δεν είπα ότι έχει δείρει, δεν είπα εγώ αυτό. Λοιπόν, λέω για αυτά που καταλαβαίνετε πώς το λέω. Θέλω να πω λοιπόν ότι η ενσωματωμένη ακροδεξιά με παρελθόν μέσα σε όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είναι αυτοί που κάνουν τη Λεπέν να μην είναι το τέρας που τη ζωγραφίζουν. Και το λέω αυτό γιατί εγώ καταλαβαίνω και μιλάω. Και πιάνω τον παλμό των Γάλλων ψηφοφόρων. Διαβάζω τις εφημερίδες τους, διαβάζω αυτά που γράφουν στα blog. Η λογική ότι έρχεται το τέρας, μα το τέρας είναι ήδη εδώ. Οι πολιτικές του τέρατος είναι ήδη εδώ. Υπάρχουν πιο ακροδεξιοί. Δεν θα αλλάξει η ζωή τους με την Λεπέν, λέτε, σε σχέση με αυτό που ζουν σήμερα. Να πάει χειρότερα, το βλέπουν, ναι, αυτό εννοώ. Το βλέπουν πολύ δύσκολο και, εν πάση περιπτώσει, είναι έτοιμοι να πάρουν το ρίσκο. Γιατί η βεβαιότητα. Και η πραγματικότητα του Μακρόν τους είναι ανυπόφορη πλέον. Και αυτό είναι ένα μήνυμα, όχι μόνο για τον μεγάλο πρόεδρο, ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, θα πάρει τη σύνταξή του, θα βγει στο πολιτικό περιθώριο αρκετά νωρίς, νωρίτερα του προβλεπομένου, δεν θα αντέξει. Εάν η κυρία Λεπέν παραιτηθεί και ξαναγίνουν νέες βουλευτικές εκλογές, και στις βουλευτικές εκλογές ξαναέρθει πάλι με περισσότερο από 34% το κόμμα της, θα πρέπει να παραιτηθεί ο πρόεδρος. Διότι όταν έχει καταστεί σαφές ότι δεν υπάρχει περιθώριο συγκατοίκησης, διότι είναι ασυμβίβαστες στις πολιτικές της και έχει κάθε προσωπικό συμφέρον η Λεπέν να λέει ότι εγώ με συγχωρείτε, αλλά στρατό στην Ουκρανία δεν στέλνω. Την πολιτική του Μακρόν δεν την εφαρμόζω. Αν οι Γάλλοι τους άρεσε η πολιτική του Μακρόν, θα είχαν μείνει με τον Μακρόν. Άρα είναι ο εξολκέας, για να το πω, προς την προεδρική εξουσία, ο πολιορκητικός κρυός είναι η επαγγελία. Δεν λέω ότι θα εφαρμόσει άλλη πολιτική, λέω ότι θα την επαγγέλλεται μέχρι τέλους και με αυτή την επαγγελία θα κερδίσει, θα επιβάλλει πρόεδρες προεδρικές εκλογές και θα τις κερδίσει. Θυμηθείτε τα λόγια μου, αυτό θα γίνει. Μάλιστα. Η κυρία Λεπέν δεν θα είναι πρωθυπουργός, είναι ο νεαρός Μπαρντελά, δεν την ενδιαφέρει. Το έχει δηλώσει και το δήλωσε και χτες σε νέες δηλώσεις. Θα πάει για Προεδρία της Δημοκρατίας, αλλά δεν θα είναι με τα 3 έτη όπως ευελπιστούν διάφοροι, θα την επιβάλλει τώρα. Και ο γαλλικός λαός, ακριβώς επειδή το μέλλον του η προοπτική του Μακρόν να αρχίσουμε πόλεμο με την Ουκρανία, να περικόψουμε τις συντάξεις, άντε σταδιακά, μεγάλη παραχώρηση αυτό κτλ.
και να σας ανεβάσουμε το χρόνο συνταξιοδότησης, έχοντας μια εναλλακτική λύση ή μια ψευδέστηση, θα μπορούσε να πει κάποιος, εναλλακτικής λύσης, θα πάει εκεί. Μάλιστα. Πηγαίνουν πολύ πιο μαχητικά από εμάς, είναι πολύ πιο συγκροτημένη ως κοινωνία. Είναι λάθος να κρίνουμε με τα ελληνικά μέτρα και σταθμά τους Γάλλους. Δεν είναι ηττημένοι. Οι Έλληνες, οι ψηφοφόροι, είναι ηττημένοι, είναι προδομένοι, είναι απογοητευμένοι. Οι Γάλλοι όχι. Μάλιστα. Αισθάνονται οργή και θυμό. Θυμό και αισθάνονται ότι μπορούν να επιβάλλουν, τουλάχιστον να επιβάλλουν το βέτο τους. Και δίνουν βέτο αυτή τη στιγμή στο Μακρόν και στην αριστερά. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα της αριστεράς, ότι δεν έχει καταρθώσει να διαφοροποιηθεί. Και αν δείτε όλη τη ρητορική του Μακρόν τώρα αυτές τις μέρες είναι. Εντάξει, είμαι τρίτος, αλλά λέμε τα ίδια πράγματα. Λοιπόν, ωραία, γιατί να αποσύρω εγώ τους υποψηφίους μου. Και ένα κομμάτι των ψηφών, των βουλευτών του Μακρόν και δι' των υπουργών του Μακρόν, βγαίνουν και λένε σε αυτή τη συγκυρία ότι πια Λεπέν, ο κίνδυνος για τη Γαλλία είναι η αριστερά. Μάλιστα. Και μετά μου λέτε γιατί δεν θα βγει η Λεπέν. Γιατί να μην βγει η Λεπέν? Μια χαρά άνθρωπος είναι σε σχέση με αυτά που κυκλοφορούν στη γαλλική πολιτική σκηνή και αναφέρομαι στον Γκλίξμαν. Δεν τη συζητώ τη σύγκριση με την ελληνική πολιτική σκηνή. Μάλιστα. Κύριε Πρέσβη, κύριε Φαντή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.